Οι κοινές περιφορές που εμφανίζουν στην βουλμία είναι η ένταση, η επίκριση, συχνές συγκρούσεις. Συμβαίνει αυτό. Γιατί κυρίως στην βουλμία που έχουμε και συνουσιότητα, δηλαδή που κάνουν χρήση αλκοόλ και ουσιών, πέρα από την απώλεια του φαγητού που μπορεί να υπάρχει από το ψυγείο, κάποιες φορές παίρνουν χρήματα, τρυφά από την οικογένεια, είτε για το δουλειτικό επεισόδιο, είτε για να πιούν, είτε για να κάνουν χρήση ναρκωτικών. Δηλαδή, υπάρχει μια φοβερή αταξία μέσα στο σύστημα. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές συμπεριφορές διευκόλυνσης, όπως το να μαζέψει η μητέρα την κουζίνα για τον μπάνιο ή να πάει να πάρει τις τροφές που ήδη έχει αδειάσει, ας πούμε, το ψυγείο ή η κατσαρόλα και να πάει να ξαναπάρει πάλι τις τροφές. Οπότε δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να κάνουμε διαιωνίζουμε το φαύλο κύκλο. Θέλει να φάει και στέλνει τη μαμά στο περίπτερο να πάει να πάρει όλες τις τροφές που χρειάζεται για να κάνει ξανά το επόμενο δουλειτικό επεισόδιο. Στα αυτή την παγίδα που πέφτουν πολλές μητέρες, είναι ότι μπαίνουν και προσπαθούν να βοηθήσουν την κόρη για να ανακτήσει τον έλεγχο και την τροφή να κάνει δίαιτα. Ναι, εγώ θα σε βοηθήσω, σε πάω στον διαιτολόγο να κάνει δίαιτα, να χάσει βάρο κλπ. Ένα αυτό είναι ένα φαύλο κύκλο. Κάνει δίαιτα, μετά βιώνει όλο αυτό το στερεωτικό, μετά ξαναπαίνει πάλι στα βουλευτικά επεισόδια και ούτω καθεξής. Πολλές φορές τα συναισθήματα που εκφράζουν οι γονείς είναι να κάνουν αυτό που απαιτεί εκείνη τη στιγμή η αποφευκτή σύγκρουση ο αιμετός. Τι θέλω να κάνω, εγώ έχω ακούσει πολλές φορές μου έχουν πει γονείς, δηλαδή τους απειλούν ότι μην το κάνεις αυτό τώρα ή θα πάω να κάνω αιμετό. Τους απειλούν. Και βέβαια τους αντίνουν για να μην κάνει το παιδί τους. Ή προσπαθούν να γίνουν πολύ ελεκτικοί. Θα σου πω εγώ τι θα φας, θα σε βοηθήσω εγώ να φας, θα σου κλειδώσω το ψυγείο για να μην κάνεις βουλευτικό επεισόδιο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θεωρούν, επειδή η δουλειά έχει κάνει πολύ με απώλεια ελέγχου της ουσίας, θεωρούν ότι, λείπει ο έλεγχος, θα τη βοηθήσω εγώ να πάρω εγώ τον έλεγχο της τροφής. Πολύ έντονος θυμός και καυγά της γύρω από την τροφή που έχει καταναλωθεί και φυσικά φόβος και απόγνωση στην περίπτωση που η ασθενής έχει συνωσιρότητα ή αυτοτραυματίζεται. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες αυτοτραυματίζουν, δηλαδή χαρακώνται κτλ. Για να εκτονωθεί η ένταση και ο πόνος που βιώνουν κατά τη διάρκεια της νόσου. Θα δούμε λίγο τι γίνεται με την αναρεξία. Οι γονείς ατόμων σε οξύ αναρεξία παρουσιάζουν ανάλογα επίπεδα άγχους και στρες με κίνδυνο στην ψύχωση. Δηλαδή, οι γονείς που έχουν τα παιδιά τους σχιζοφρένεια ζουν ακριβώς το ίδιο πράγμα και μπορούν τα παιδιά τους έχουν αναρεξία. Βιώνουν τον εαυτό τους ανεπαρκή, ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν πραγματικά. Είναι πάρα πολύ επιτυχικός ο ρόλος στην ηλικία αναρεξία, κυρίως στο κομμάτι της σύντησης των ορίων. Οπότε η οικογένεια εκεί η αλήθεια είναι ότι διαλύονται. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πάνω από το 60% των γονών αυτό είναι μια συναγωγή που έχει κάνει τα τοπικό με τη Ζάνα τη Ολίβα Κυριακού, η οποία είναι Κυπρία. Ήταν η πρώτη έρευνα που έγινε το 2008, όπου βρήκε το εξής, ότι το 60% των γονιών σε σύγκριση, γιατί τι κάνανε, συγκρίνανε τους γονείς που έχουν ενεργή αναρρήξη και τους γονείς που δεν έχουν τα παιδιά τους τίποτα. Είδαν λοιπόν ότι 60% των γονιών έχουν μεγαλύτερη συναισθηματική εμπλοκή από ό,τι από αυτούς που δεν έχουν. Και φυσικά το επίπεδο κριτικής ήταν πάρα πολύ ψηλό σε σχέση με αυτού που τα παιδιά δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Το ένα ήταν 47 και το άλλο ήταν 15. Η αλλαγή στην καθημερινή. Πού γίνεται τώρα ο συνορισμός, πώς συνορίζεται τώρα η ελληνική οικογένεια, γενικότερα η οικογένεια, και διευκολύνει πάρα πολύ τη διατροφική διαταραχή. Τι κάνει. Βασικά το πρώτο πράγμα που κάνει η οικογένεια είναι να αλλάζει την καθημερινότητα της όλης της ρουτίνας της. Και όλα αυτά τα κάνει μυχοπατώντας για να μην δημιουργηθεί ένταση, να μην στεναχωρηθεί, να μην κάνει ακραία πράγματα, να μην πει ότι δεν τρώω κλπ. Το άλλο κομμάτι που κάνει είναι ότι επιβεβαιώνει συνεχώς με κάποιο τρόπο
θα το δούμε αυτό παρακάτω στην έρευνα που κάναμε εμείς, που κάναμε όλα μαζί με τη Τζάνετ. Επιβεβαιώνουν συνεχώς κυρίως οι παπάδες, τις κόρες και στην κλινική στην αμαρτυρία του πόσο είναι το σώμα τους. Αν είναι καλό, δεν είναι καλό, είσαι κοκαλιά, δεν πρέπει να σε θέλει κανένας. Έχεις παραπάνω κιλά, ναι, πρέπει να χάσεις. Όχι, σε μια χαρά. Μήπως είναι πολύ το φαγητό που έφαγα. Όχι, δεν είναι πολύ το φαγητό που έφαγες. Ναι, είναι πολύ το φαγητό που έφαγες. Δηλαδή, πάρα πολύ όλοι αυτοί οι διάλογοι γύρω από την τροφή είναι γιατί η γυμναστική που έκανα ή η γυμναστική που έκανα. Και οι γονείς συνεχώς απαντούν μέσα σε αυτό. Επίσης, ο περιβολικός έλεγχος που ασκούν στις οικογένειες οι γυναίκες που έχουν κυρίως νευρική αναρρυξία είναι τι έχουν κάνει στην τροφή, τις επιλογές των τροφών, πώς έχει μαγειρευτεί η τροφή, τι ώρα θα φάνε. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η απέτηση ακριβώς την ώρα που πρέπει να φάνε όλοι. Μπορούν, δεν μπορούν, θα πρέπει να το κάνουν. Τι γίνεται λοιπόν. Θα σας παρουσιάσω λίγο ποιες είναι οι μορφές και σε τι οδηγεί αυτός ο φαύλος τύπος της φροντίδας. Υπάρχουν τέσσερις μορφές συμπεριφορών και συναισθημάτων που εκφράζονται. Το ένα είναι το καρπουρό. Καρπουρό τώρα συνήθως η αλήθεια είναι ομάδες και στην Ελλάδα. Οι οποίες είναι πάρα πολύ αγχωμένες, πάρα πολύ πιεσμένες, σκουβούνται πάρα πολύ και κυρίως σκουβούνται μην πούν κάτι λάθος, το οποίο αυτό θα κάνει χειρότερη την κατάσταση. Τι γίνεται όμως από την φοβερή προσθετικότητα που δημιουργούν, αυτό κάνει, δεν επιτρέπει καθόλου προσωπικό χώρο στο να πάρει το άτομο και να πάρει και την προσωπική ευθύνη για το κομμάτι της ανάρρωσής του. Οπότε στην ουσία συνεχίζει ο φαύλος κύκλος, καμία δυνατότητα να εντοπίσει τις εξωτερικές προκλήσεις, διότι παντού είναι συνεχώς μαζί του, συνεχώς μιλάνε στα τηλέφωνα 50 φορές την ημέρα στα τηλέφωνα. Συνεχώς αυτός ο γονός κατευθύνει με κάποιο τρόπο προσπαθεί να προστατεύσει από τις απειλές και από τον έξω κόσμο που είναι πολύ απειλητικός. Οπότε τι γίνεται, το άτομο που είναι νευρική αναρρεξία ή νευρική βουλημία το καταπνεί και εκνευρίζεται πάρα πολύ. Οπότε μετά αυτό επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τρόπο που αισθάνεται, ενοχοποιείται ακόμη περισσότερο ότι δεν είναι αρκετά ικανό, ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει. Οπότε αυτό οδηγεί σε αδιέξοδο. Ο επόμενος κύκλος είναι ο κριτικός γονέας, που η αλήθεια είναι ότι και οι μαμάδες, αλλά κυρίως οι παπάδες παίζουν πάρα πολύ αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή είναι ερηνόκεροι, που είναι πάρα πολύ αγχωμένοι και φοβούνται να πεθάνουν, αλλά θέλει να πάρει τον έλεγχο. Εκείνος ή εκείνη ξέρει πώς πραγματικά θα βοηθήσει και πώς θα τον οδηγήσει. Και το κάνει πάρα πολύ, λέγοντας πάρα πολλά επιχειρήματα. Μα θα το κάνεις αυτό και αυτό, γιατί είναι έτσι, και μόνο με αυτόν τον τρόπο σου θα καταφέρεις, και να το προσπαθήσουμε μαζί. Και όταν δεν το κάνει, θυμώνει απίστευτα. Τις παγορεύει να βγει έξω, γίνονται πάρα πολύ επιθετικοί, γίνονται πάρα πολύ ακραίοι, τσακώνονται πάρα πολύ και προσπαθούν βεβαίως μέσα από αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν την ασθένεια, αλλά είναι λανθασμένος τρόπος. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, δεν το άτομο αισθάνεται πάρα πολύ τον απόρριψη, έλλειψη εμπιστοσύνη, αυτό δημιουργεί και άλλο μεγαλύτερο θυμό και λέει το άτομο δεν θα υποχωρήσω, θα κάνω αυτό που μου λέει η αρρωστή. Θα σας εξηγήσω και μετά η Ζάνη τι συμβαίνει, έχει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα με δύο αγάλματα που είναι σε σύγκρουση, μύτη-μύτη. Η μέδουσα. Η μέδουσα, επειδή αυτό αφορά πάρα πολύ το κομμάτι το συναισθηματικό, είναι μάτς, συνήθως. Και λέει, τι είναι αυτά που μου λες και θα πεθάνω και θα το αντέχω και που με στεναχωρείς τόσο πολύ και δεν με ακούς, ξεσπάει σε κλάματα, πραγματικά δεν μπορεί να κοιμηθεί, χάνει βάρος. Πάμε και μητέρες που οι κόρες τους είναι όταν είναι η κόρη στην ανορεξία και είναι στο τρώνε περισσότερο και όταν είναι η κόρη στην εξοπλισμή και είναι χάνουν βάρος. Υπάρχει αντίστοιχο. Απομονάται από τους άλλους, δεν έχουν ανθρώπους να τους στηρίξουν, φωνάζει πάρα πολύ θυμωμένα. Τότε με κόμμα ενεργή αναρρυξία αισθάνεται άσχημα και πολύ δεν έχει νευρισμό και μπαίνει μόνιμα σε μια προσπάθεια να αποφύγει την επαφή με τους γονείς και οι γονείς πραγματικά να μην ξέρουν τι ακριβώς νιώθει
και τι εκδοσία έχει προκαλεί σε όλο αυτό. Και αυτός είναι ο φάκτος κύκλος αποφυγής, όπου είναι ο γονός του Λουκάνδρος. Σε αυτό το στάδιο συνήθως είναι στην πρώτη φάση οι γονείς, που μπορεί να είναι και ο παπάς και η μαμά, και να είναι έτσι, να κάνουν ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι δεν θέλω να υποθεί τίποτα για την διατροφική διαταραχή. Εντάξει, πήγε με την διαθεραπεία, πήγε θεραπεία, να την κάνουμε θεραπείας καλά, η κλινική να την κάνει καλά. Εμείς έτσι καλώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οπότε εκεί βαθύν κι άλλο και η ντροπή και η απορρίψη του δυναμικού από την διατροφή, διότι δεν υπόνται το πρόβλημα καθόλου μέσα στο σπίτι. Τι είναι όταν είναι πάρα πολύ αυξημένη και το συνέστημα της προσωπικότητας και της κριτικής. Το άτομο με ερωτική αναρεξία παρατηρεί ότι αγχώνει και θυμώνει πάρα πολύ τους άλλους. Το καταλαβαίνει αυτό. Αυτό όμως, επειδή του λύσαν καθρέφτης, επιστρέφει πίσω στον ασθενή με το να αγχωθεί και να θυμώσει και εκείνο περισσότερο. Οπότε, όσο πιο πολύ αγχώνει και θυμώνει, τόσο πιο πολύ είναι έντονη η διαδικασία όλη. Αυτό που πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουν οι οικογένειες είναι ότι πραγματικά η ενεργική αναρρεξία πλήττει και ένα μεγάλο κομμάτι του περιφάλου, κυρίως όσον αφορά το κομμάτι της διαχείρισης των συναισθημάτων και όχι μόνο. Οπότε η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές δεν μπορούν να γνωρίσουν πραγματικά τι συνέστημα νιώθουν οι άλλοι απέναντί τους. Γιατί πολλές φορές μεταφράζουν ή παραποιούν τις εκφράσεις του προσώπου. Δηλαδή, κάποιος που είναι προβληματισμένος και εκείνο το ερμηνεύσει ότι απορρίπτει ή ότι σκέφτεται κάτι πολύ κακό για εκείνη. Αυτό το κάνει ο εγκέφαλος. Δεν είναι ότι υπάρχει ξυγιάρα, είναι ότι πραγματικά υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα στον εγκέφαλο λόγω της ασυχίας. Θα εντάξει για να μιλήσει, Ζανέ. Κάνει μια εκλογική έρευνα σε Έλληνες φροντιστές και είδαμε το εξής. Το δείγμα ήταν 33 φροντιστές, 10 με νευρική αναπηξία και 19 με νευρική βουλημία. Αυτό που θα σας πω και τέσσερις με άτυπη μορφή. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί οι γονείς καταγράψαν ότι η ασθένεια έγινε στην ηλικία των 14, η διάγνωση ήρθε στα 21, ύστερα από 7 χρόνια. Και ο χρόνος διάρκειας της ασθένειας είναι κοντά στη δεκαετία. Σημαίνει ότι σαν κοινωνία είναι ένα δικαιωμένο πρόβλημα. Διότι δεν είναι δυνατόν να περάσουν 7 χρόνια για να γίνει διάγνωση της διατροφικής διαταραχής. Μετά μπορώ να πω πολύ αργά, πραγματικά. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Στην καινούργια έρευνα που θα έρθει, που το δείγμα είναι πολύ μεγάλο και είναι μέσα στο δακτορικό μου μαζί με τη Ζάνετ, περιμένω πραγματικά να δω με πολύ μεγάλη αγωνία τα αποτελέσματα πώς θα είναι αυτό, γιατί έχουμε πάρα πολλές χρόνιες, που σημαίνει ότι έχει αρχίσει πάρα πολύ να έχει διάγνωση, δηλαδή μπορεί κάποια διαγνωστική να πει 20 χρόνια. Στο άγχος και στο στρες και την κατάθλιψη, φάνηκε το εξής, ότι το 10% των φροντιστών είχε πολύ μεγάλο στρες και το 30% είχε πάρα πολύ ψηλό άγχος. Το φοβερό είναι ότι στους 48,5 των φροντιστών είχαν κατάθλιψη. Δηλαδή, πραγματικά η ασθένεια σου είχε επηρεάσει σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο. Τι γίνεται τώρα, οι φροντιστές που δεν είναι γονείς, αδέρφια, σύντροφοι κτλ. Έχουν λιγότερο επίπεδο κατάθλιψης σε σχέση με αυτούς που είναι και αυτό είναι πολύ φυσιολογικό γιατί έχει να κάνει πάρα πολύ με τον ρόλο. Επίσης, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι σε σχέση με τις έρευνες στο Λονδίνο, όταν η οικογένεια είναι λιγότερο χρόνο με τον ασθενή, το άγχος ανεβαίνει περισσότερο. Ενώ στην Αγγλία συμβαίνει ακριβώς αντίστροφο. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι Έλληνες γονείς νιώθουν πολύ μεγάλη ενοχή όταν το παιδί τους έχει πρόβλημα, να μην το βλέπουν συχνά, να μην έχει να μην το φροντίζουν. Οπότε είναι έχουν πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, λείποντας ακόμα και στη δουλειά, στο πώς το διαχειριστούν, όπου αυτό ανεβάζει και άλλο το επίπεδο του άγχους. Γι' αυτό πολλές φορές στην Ελλάδα οι γονείς τι κάνουν. Κάποιος από τους γονείς επιλέγει να πάρει άδεια και να μείνει με το άτομο που νοσήμασε στο σπίτι. Στην κριτική και η συναισθηματική εμπλοκή είναι πάρα πολύ ψηλή. Το 50% του δείγματος δείξαν και τα δύο.
Και φυσικά δεν υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στους μπαμπάδες και στις μαμάδες όσον αφορά την υπερεμπλοκή. Ενώ στην Αγγλία δείχνει ότι οι μητέρες εμπλέκονται πολύ περισσότερο συναισθηματικά από ότι οι μπαμπάδες. Εδώ έχουμε μια μεγάλη διαφορά, δηλαδή οι μπαμπάδες ανησυχούν πραγματικά πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ κινητοποιημένοι. Τι γίνεται τώρα, τα αδέρφια, οι σύντροφοι κλπ. Ασκούν λιγότερο κριτική σε σχέση με τους γονείς. Και οι βρεθιστές ατόμων, κυρίως στη βουλιμία, που δεν έχουν συνοσιρότητα, δηλαδή αν το παιδί σου, ας πούμε, δεν παίρνει ναρκωτικά ή δεν αυτοτραυματίζεται, δεν αυξάνεται η υπερεμπλοκή που έχεις. Ενώ όταν αυτό συμβαίνει, ανεβαίνει κι άλλο το άγχος, ανεβαίνει κι άλλο το στρες, οπότε φορτσάς ακόμη περισσότερο, έχεις ακόμη μεγαλύτερη αγωνία, οπότε κάνεις ακόμη μεγαλύτερη υπερεμπλοκή, ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο. Τι γίνεται λοιπόν, τι έδειξε έρευνα. Η έρευνα έδειξε ότι οι μπαμπάδες και οι σύντροφοι πέφτουν πολύ συχνά στην παλιά της επιβεβαίωσης και στους σχολιασμούς για το σώμα περισσότερο από ό,τι το κάνουν οι μάνες. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, οι γονείς τείνουν να αλλάξουν όλη τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους για να διευκολύνουν τον ασθενή, ενώ οι σύντροφοι και τα αδέρφια αυτό φυσικά δεν το κάνουν. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον και εξής, ότι οι διαδικασίες του ελέγχου που ασκεί ένα άτομο κυρίως στην διατροφική διαταραχή και πιο έντονα στην ανορεξία, αυτό που φαίνεται εδώ πάρα πολύ έντονα στην έρευνα δική μας, είναι ότι οι οικογένειες που δεν είναι χωρισμένες, οι γονείς, πέφτουν πιο πολύ αυτή την παγίδα από ότι οι γονείς που είναι χωρισμένοι. Δηλαδή, κάποιος θα παίρνει το αντίθετο. Αλλά επειδή διασπάται πάρα πολύ όλη η διαδικασία ανάμεσα στο ζευγάρι και συνήθως η μαμά προσχολείται πάρα πολύ και ο παπάς απέχει και υπάρχει μια σύγκρουση ποια ώρα θα βγουν, τι θα γίνει κλπ. Δεν καταφέρνουμε να κάνουμε καλό έλεγχο. Ενώ όταν είναι μονογονεϊκή οικογένεια, καταφέρνουμε με μεγαλύτερη επιτυχία να βάλουν πολύ ξεκάθαρα όρια. Ίσως γιατί οι άνθρωποι είναι εκπαιδευμένοι, επειδή ζουν με τα παιδιά του μόνοι τους ή υπάρχει όλη αυτή η εναλλαγή, να έχουν βρει έναν καλύτερο τρόπο να το διαχειριστούν. Και αυτό είναι το τέλος της ομιλίας μου. Νομίζω ότι αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην Ελληνικό Κέντρο Τροφικών Ταραχών και εγώ και η ομάδα μου και η Ζαν στο Μόσχε και η Τζιλ που δεν είναι εδώ σήμερα. Για την προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλοι μας παλεύουμε για να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στις οικογένειες και με πολύ μεγάλη φροντίδα και βοήθεια και στους ανθρώπους που πάσχουν. Γι' αυτό είμαστε όλοι μαζί στον αγώνα για να αντιμετωπίσουμε τις διατροφικές ταραχές στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Και θα συνεχίσουμε τώρα με την Ζένα Τρέζουρ. Please, it's your turn.